Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή, Σπυριδούλα, έχουμε την κυρία... Την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας, βεβαίως. Καλό σας μεσημέρι, καλό κυρία μεσημέρι. Κωνσταντοπούλου. Καλό μεσημέρι, διστάσατε βλέπω, δεν την ξέρετε την Πλεύση Ελευθερίας. Και βέβαια, δεν ξέρουμε. γιατί συναντάω πολλούς που δεν ξέρουν ότι υπάρχει Πλεύση Ελευθερίας και ότι... Είμαι εγώ επικεφαλής, οπότε πρέπει να τους ενημερώσουμε. Εδώ στην Κεφαλονιά το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Γιατί πολύ πρόσφατα, πόσο γνωρίζουμε και γνωρίζει και ο κόσμος, είχατε έρθει και είχαμε με το θέμα με τους πληστηριασμούς. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και σας παρακολουθήσαμε και χτες. Άκουσαμε την πικρία σας, το ότι δεν σας βγάζουν στα κανάλια τα μεγάλα. Παρά μόνο σε δύο. Δεν είναι πικρία, κυρία Λοΐζο, ούτε εγώ είμαι επικραμμένη. Απλώς υπάρχει ένα ζήτημα με το ότι ο κόσμος έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται. Εμείς ως το πρώτο σε δύναμη κόμμα, αμέσως μετά από αυτά που είναι στη Βουλή, ναι, και το μοναδικό κόμμα που έχει γυναίκα επικεφαλής, έχουμε την προσδοκία να μας ακούσει ο κόσμος και να γνωρίζει τις θέσεις μας και να γνωρίζει ότι υπάρχουμε. Υπάρχει ένα κογκλάβιο, ένα καρτέλ κοινοβουλευτικών κομμάτων που θέλουν να τα λένε μεταξύ τους. Και έτσι κάνανε και χτες αυτό το debate που δεν ξέρω αν αντέξατε να το δείτε, όπου ήταν 6 άντρες να τα λένε μεταξύ τους, όπως έχουν συνηθίσει μέσα στη Βουλή, να έχουν αποκλείσει οποιονδήποτε άλλον. Και το πάρα πολύ, προβληματικό για τη δημοκρατία, για την... ισότητα, για την ισότητα των φύλων. Να μην υπάρχει γυναικεία εκπροσώπηση, ενώ εγώ το ζήτησα επίσημα, όχι ανεπίσημα, ούτε ως ευχή, έκανα επίσημο αίτημα να συμμετέχω στο debate και δεν είχα καμία επίσημη απάντηση, αλλά παρίσταναν όλοι ότι δεν το άκουσαν. Μιλάμε βέβαια για παροδία, δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι μιλάνε υποτίθεται για τις γυναίκες, δικαιώματα των γυναικών, για την ισότητα των φύλων, για την έμφυλη βία, για τις γυναικοκτονίες. Όλοι αυτοί, όταν ετέθη το θέμα θα υπάρχει γυναικεία παρουσία στο debate, δεν ήθελαν να υπάρχει. Διότι αρχηγοί μπορούν να είναι μόνο οι άνδρες και σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών μπορούν να μιλάνε μόνο άνδρες πολιτικοί αρχηγοί. Αυτή είναι η θέση τους. Τραγικό θα έλεγα. Θα το χαρακτήριζα. Θα έλεγα και εγώ. Αυτό θα το χαρακτήριζα. Έτσι θα το χαρακτήριζα. Να πούμε λίγο, γιατί έχετε δείξει και αρκετές φορές, όχι και στις προηγούμενες εκλογές και στις τωρινές, έχετε δείξει αρκετό ενδιαφέρον για τη Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Θα ήθελα, εκτός το βέβαια των υποψηφίων των δικών που είναι μαζί με των συνυποψηφίων, δηλαδή τους οποίους έχουμε καλέσει εδώ και έχουν πει τις θέσεις σας, θα θέλαμε να τις ακούσουμε και από τις θέσεις του κόμματός σας για τα προβλήματα που γνωρίζετε για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Γιατί θα κληθούν αύριο να ψηφίσουν. Οπότε... Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι υποψήφιος στη Κεφαλονιά σε αυτές τις εκλογές είναι ο Μαρίνος ο Φωτεινάτος, ένας άνθρωπος που τον γνωρίζετε νομίζω, και είναι μέσα από την κοινωνία, είναι ενεργός μέσα στην κοινωνία και έτσι δέχτηκε να είναι και ο υποψήφιός μας. Την περασμένη φορά είχαμε υποψήφια την Βαρβάρα Αραβαντινού, εξαίρετη επίσης, δυναμική, ενεργή. Η δική μας λοιπόν η εκπροσώπηση είναι από την κοινωνία, είναι με πολίτες οι οποίοι παλεύουν και με τη δουλειά τους και με τον κόπο τους, με τον μόχθο τους. Δεν έχουμε κομματικά στελέχη και γραφειοκρατίες κομματικές. Αυτό που πρεσβεύουμε και βασική μας θέση είναι η δημοκρατία, η άμεσο δημοκρατία και η ενεργοποίηση της κοινωνίας, γιατί θεωρούμε ότι αν αυτό το 52% που στις τελευταίες εκλογές δεν ψήφισε, σε όλες τις τελευταίες εκλογές, είτε δεν ψήφισε, είτε ψήφισε άκυρο λευκό, αν αυτό το 52% πάει να ψηφίσει, θα έχουμε μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Άρα καλούμε τον κόσμο να πάει να ψηφίσει, καλούμε τον κόσμο να διεκδικήσει το περιεχόμενο της ζωής του και κυρίως την ουσία και τον σεβασμό των δικαιωμάτων του,
Εγώ δεν παριστάνω κάτι άλλο από αυτό που είμαι. Στη ζωή μου είμαι υπερασπίστρια, είμαι δικηγόρος. Έχω κάνει τις σπουδές μου στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στην Αμερική. Έχω πάρει πτυχίο από την νομική της Αθήνας, από την νομική της Ναντέρ στο Παρίσι, από τη Σορβόνη το μεταπτυχιακό μου το πρώτο, από το Κολούμπια στη Νέα Υόρκη το δεύτερο. Δικηγορό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Και αυτό που κάνω στη ζωή μου είναι να υπερασπίζομαι. Να υπερασπίζομαι τα δικαιώματα των ανθρώπων, να υπερασπίζομαι τους αδικημένους, να εφαρμόζω τη γνώση μου και τα εργαλεία τα οποία έχω αποκτήσει μέσα από την επαγγελματική μου και την επιστημονική μου δραστηριότητα, να τα εφαρμόζω στην πράξη. Και βεβαίως το ίδιο έκανα και όσο ήμουνα βουλευτής και όσο ήμουνα πρόεδρος της Βουλής, και το ίδιο θα κάνει η Πλεύση Ελευθερίας. Η Πλεύση Ελευθερίας ουσιαστικά πρεσβεύει αυτό, την υπεράσπιση της κοινωνίας. Δεν πάμε να γίνουμε κυβέρνηση, τη φάση αυτή τουλάχιστον. Πάμε να αντιπροσωπεύσουμε τον κόσμο, να τον εκπροσωπήσουμε, να είμαστε η φωνή του μέσα στη Βουλή, να είμαστε αντιπολίτευση σε όλους αυτούς που θέλουν να συνεχίσουν το καταστροφικό τους έργο, και να εκφράσουμε μέσα στη Βουλή και τις αγωνίες και τις απαιτήσεις και τις διεκδικήσεις των πολιτών και της κοινωνίας σε σχέση με την Κεφαλαιονιά και την Ισάκη, σε σχέση με τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος εκεί. Εγώ έχω να πω ότι πρώτον είναι απαράδεκτο να μιλάμε για μονοεδρική περιφέρεια την ώρα που υπάρχει τόσος πληθυσμός και να πρέπει όλος αυτός ο πληθυσμός πάντα να εκπροσωπείται από μια μειοψηφία, γιατί όταν είναι μονοεδρική η περιφέρεια είναι μειοψηφική η εκπροσώπηση. Θεωρούμε ότι υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα πάρα πολλοί κόσμος με θέματα επιβίωσης, διαβίωσης, πληστηριασμών, δανείων. Ξέρετε ότι είμαστε το μόνο κόμμα που γνήσια υπερασπίζεται τον κόσμο στα θέματα αυτά, και κάναμε και στα τέλη Φλεβάρι και αρχές Μάρτη μια διήμερη δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να σταματήσουμε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, και περιμένουμε την απόφαση. Αυτό είναι πάλι πρωτοβουλία της Πλεύσης Ελευθερίας και δική μου προσωπική πρωτοβουλία, που την υπερασπιστήκαμε μαζί με τον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο, που είναι έτσι για μένα μια πολύ συγκινητική συγκυρία, ότι μαζί είμαστε σε αυτή την προσπάθεια και τη διαδικασία, και ότι στηρίζει και την προσπάθεια της Πλεύσης Ελευθερίας. Μας έγραψε και μια πολύ συγκινητική επιστολή. Η δική μου λοιπόν και η δική μας επιδίωξη είναι να σε πρώτο χρόνο να αποτελέσουμε τη ζωντανή αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή, να είμαστε ενεργητικοί, να μπλοκάρουμε όλα τα νομοσχέδια τα οποία περιστέλουν δικαιώματα και παραβιάζουν και περικόπτουν ελευθερίες. Όλα τα νομοσχέδια που ουσιαστικά επιτίθενται στην κοινωνία με περικοπές, με επιβολή φορολογίας και ούτω καθεξής. Να μπλοκάρουμε επίσης αυτές τις σκανδαλώδεις διαδικασίες ασυλίας, βουλευτικής, υπουργικής, μέσα από τις οποίες αυτοί οι οποίοι εγκληματούν σε βάρος της κοινωνίας επιδιώκουν να το κάνουν με ατιμωρησία. Και βέβαια θα είμαστε μια πολύ πολύ ζωντανή κοινοβουλευτική δύναμη. Θα είμαστε παρόντες στη Βουλή, θα μιλάμε, θα παρεμβαίνουμε, θα καταθέτουμε προτάσεις. Δεν θα είμαστε ούτε κοιμόμενοι βουλευτές, ούτε αδιάβαστοι βουλευτές, ούτε απόντες βουλευτές που εισπράττουν το μισθό και πηγαίνουν να κάνουν Dolce Vita. Θα είμαστε πραγματικά το υπόδειγμα της αντιπολίτευσης. Αυτό το υπόδειγμα το οποίο εγώ το έχω δώσει ως βουλευτής, το ξέρει ο κόσμος και ως πρόεδρος της Βουλής, ξέρει πόσο σκληρά δούλευα, γιατί έτσι δουλεύω και στη ζωή μου και στη δικηγορική μου δράση. Ξέρει ότι δεν πρόκειται να αφήσω λεπτό ανεκμετάλλευτο όσον αφορά την εκπροσώπησή του, και ξέρει επίσης ότι επειδή προσπαθώ να βρίσκομαι κοντά στους πολίτες σε όλη την Ελλάδα και έχω στην Κεφαλαιονιά και στην Ιθάκη έχω έρθει αρκετές φορές, αγαπώ πολύ και τα δύο νησιά,
με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούγονται τα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο, οι πραγματικές του αγωνίες, και να μην υπάρχει ένα πέπλο σιωπής ή ένα περιτύλιγμα συγκάλυψης. Και η Κεφαλονιά και η Ιθάκη θα μπορούσαν να είναι σε εντελώς άλλο σημείο. Ακόμα και το θέμα των συγκοινωνιών είναι απαράδεκτο. Τα ζητήματα της νησιωτικότητας βεβαίως αφορούν όλα τα νησιά μας και είμαστε πάρα πάρα πολύ πίσω σε αυτά το έτος 2023. Και νομίζω κατά τα άλλα ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ποιοι τον κοροϊδεύουν, ποιοι θέλουν να πάρουν την ψήφο του και ποιοι έχουν την ίδια αγωνία μαζί του και κυρίως την αγωνία να μην αδικηθεί άλλο. Εγώ μία ερώτηση να κάνω μόνο, γιατί ξέρω ότι ακριβώς θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Κωνσταντοπούλου εάν η πλεύση ελευθερίας σκοπεύει, εφόσον της ζητηθεί, να συνεργαστεί με κάποιο κόμμα. Νομίζω το είπαμε τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, ότι δεν πρόκειται να γίνουμε δεκανίκη κανενός από αυτούς που θα θελήσουν να συνεχίσουν να καταστρέφουν τη χώρα, ούτε αγαπάμε τις καρέκλες. Εάν κάποτε ο λαός, οι πολίτες, η κοινωνία μας δώσουν τόση δύναμη ώστε να έρθουμε σε θέση διακυβέρνησης, εννοείται ότι θα το αποδεχθούμε και θα το κάνουμε με μεγάλη ευθύνη. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που διεκδικούμε σε πρώτο επίπεδο είναι να μπούμε στη Βουλή, και αν αυτό γίνει, αν μας στηρίξει ο κόσμος που δείχνει όλο ένα και περισσότερο να ενεργοποιείται και να έρχεται κοντά μας, αν μας στηρίξει ο κόσμος θα μπούμε στη Βουλή, θα δώσουμε το άλλο παράδειγμα, και τότε νομίζω ότι όλο ένα και περισσότεροι, μαθαίνοντας τι κάνουμε και πώς το κάνουμε, όλο ένα και περισσότεροι θα έρθουν κοντά μας και βεβαίως μπορούν να γίνουν οι μεγαλύτερες ανατροπές και να αλλάξουμε πάρα πάρα πολλά πράγματα στη χώρα μας. Το πρώτο πάντως που πρέπει να αλλάξουμε είναι η σύνθεση της Βουλής, η οποία αυτή τη στιγμή είναι τόσο οπισθοδρομική και παλαιοκομματική και τόσο αντιδημοκρατική, ώστε δεν παρέχει καμία προοπτική στην κοινωνία. Εμείς λοιπόν λέμε, βάλτε ζωή στη Βουλή, δώσε ζωή στη Βουλή, βάλε την πλεύση ελευθερίας μέσα στη Βουλή, για να δεις καταρχάς μια άλλη Βουλή και στη συνέχεια μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα στη χώρα μας, αυτή την οποία αξίζουμε, αυτή την οποία ονειρευόμαστε και αυτή την οποία μπορούμε να τη διεκδικήσουμε και να την κατακτήσουμε. Δεν υπάρχει τίποτε που δεν μπορούμε να κάνουμε αν το θελήσουμε και πραγματικά το διεκδικήσουμε. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία, καλή επιτυχία, κάθε επιτυχία. Και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε πάλι, κυρία Κωνσταντοπούλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας.